Πες μου κάτι, το γέλιο σου είναι χαρακτηριστικό. Εμείς το δυστυχώς, γνωρίζουμε. Δυστυχώς, Πενούλα. Αυτό ταυτίστηκε γιατί πολύ. Γιατί αγάπη μου δεν ξέρει κανείς, μόνο εσύ ξέρεις πόσο μεγάλη τραγωδός είμαι. Είσαι, πραγματικά. Πίσω από αυτό το γέλιο, αγαπημένοι μου θεατές, κρύβεται ένα τραγικό πρόσωπο. Πραγματικά η Σοφία είναι ένα άκρως διαλογιζόμενο πρόσωπο. Είναι μια γυναίκα η οποία κουβαλάει εμπειρίες, εγώ που τη γνωρίζω, ας πούμε, ολίγον τι κωμικοτραγικές στη ζωή της. Και πραγματικά δεν σε έχουμε δει σε ένα δραματικό ρόλο μέχρι στιγμής. Είχα κάνει αρχές θέατρο. Ναι. Αυτά τα πειραματικά, τα τέτοια θέατρα έρευνας, ψαξίματος και αυτά είχα κάνει δράμα. Μόνο θέατρο, όχι ναι. Σε τηλεόραση. Δεν... Μετά άνοιξαν οι πόρτες και είπαν ότι αυτό ελάτε. Περάστε. Κωμωδία, περάστε. Χαίρομαι πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς είναι το πιο δύσκολο είδος κωμωδία. Είναι δύσκολο, ναι. Το πιο δύσκολο. Και στη ζωή μας έτσι όμως δεν είναι. Δηλαδή, άσε που η κωμωδία εμπεριέχει το τραγικό. Βέβαια. Οπότε, όπως και το δράμα, περιέχει χιούμορ. Όπως είναι η καθημερινότητα. Έτσι είναι και η ζωή μας. Ναι. Την κόψη. Δηλαδή, εκεί που γελάμε, κλαίμε, εκεί που κλαίμε, γελάμε. Δηλαδή, μόνο εγώ είμαι τραγικό. Όλοι τραγικά πρόσωπα είμαστε. Ναι. Όλοι. Απλά εσύ είσαι ηθοποιός και πρέπει τώρα να το μεταφέρεις. Το δυστύχημα, Πενούλα μου, είναι ότι δεν μπορώ να κρυφτώ από τους γκόμενους. Διότι όταν γελάω, με ανακαλύπτουν και εγώ κρύβομαι. Καταλάβεις το δυστύχημα, ε? Σοφάκη, γνωρίζω την οικογένειά σου. Είσαι πάρα πολύ δεμένη με τη μητέρα σου. Με όλη την οικογένεια. Με τη μητέρα. Ναι, τις έχω αδυναμία. Τις έχεις μια μεγάλη αδυναμία. Και αυτή σου έχει μια μεγάλη αδυναμία. Φοβάσαι, γιατί εγώ, ας πούμε, φοβάμαι μην χάσω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Το σκέφτομαι συνέχεια μέσα μου και είναι κάτι που αυτό το φόβο τον είχα και όταν έχασα τον πατέρα μου, ας πούμε, είδα, φιλοσόφησα λίγο το θάνατο, φιλοσόφησα λίγο κάποια πράγματα. Φοβάμαι όμως πολύ το θάνατο. Εσύ τι σχέση έχεις με... Ακριβώς την ίδια. Και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Τρέμω τη στιγμή που θα αναγκαστώ να μείνω μόνη μου. Ελπίζω να φύγω πρώτη από όλους. Τι για λες να μην μου, τώρα, υποβάλω. Μην λέμε αλήθεια. Η παρουσία των ανθρώπων που ξέρεις ότι πραγματικά σ' αγαπούν ανιδιοτελώς και τους έχεις δίπλα σου όλους στη ζωή. Και μόνο αυτό φτάνει. Είναι μια μεγάλη δύναμη και μια μεγάλη στήριξη και μια μεγάλη ασφάλεια. Είναι μια μεγάλη ασφάλεια αυτό. Είναι και λόγω της δουλειάς. Και είναι όμως ένα μεγάλο κενό όταν φεύγουν άνθρωποι δικοί σου. Όταν έχασα τον μπαμπά μου, που τον έχασα μετά από πολύ πόνο, δηλαδή υπέφερε πολύ ο άνθρωπος για να φύγει, είπα πρώτη φορά στη ζωή μου, λέω, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έπρεπε ένας άνθρωπος να πονέσει τόσο πολύ για να φύγει. Μετά απέκτησα μία άμυνα στα ματάκια. Ηλίθεια, δεν κάνει αυτό. Σταμάτα, θα είναι τρελή. Έχω χάσει και εγώ τον πατέρα μου και ξέρεις τώρα, εμείς τα παθαίνουμε αυτά. Συνέχισε. Απέκτησα μία άμυνα, ξέρεις, τύπου ότι οκ. Okay, ησύχασε, ηρέμησε, ανακουφίστηκα. Ναι, εντάξει, όλα καλά τώρα. Λέω, δεν ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, γιατί πόναγε πολύ και αυτά. Όλο αυτό. Σε αντίστοιχο, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Όχι, τέλος πάντων. Δηλαδή, από άμυνες και τέτοια εννοώ ότι έχω φτάσει σε σημεία να μου λέει η αδερφή μου, είσαι τόσο ανέστητη. Ναι. Ναι, αλλά είναι άμυνα. Ακριβώς επειδή είμαι τόσο ευαίσθητη. Τι θα κάνουμε με σένα, είσαι τόσο. Δεν είναι δηλαδή πραγματικά, δεν το περίμενα ότι θα γίνει και όλο αυτό. Έβαλες και τα χριστιανικά. Μου βάλες και τα folklore, τα ροζ, τα μοβ. Εγώ ήρθα να κάνω μία συνέντευξη φιλική. Ήρθα η Μπίμπο να κάνω μία συνέντευξη. Θα μας χαλάσει το ρίμελ, ας πούμε, το make-up. Τι είναι αυτό. Να σου πω, κάνε λίγο έτσι, έτσι, να είσαι όμορφη. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ θα ήθελες να κάνεις κάτι εάν είχες χρήματα, γιατί πραγματικά κάνουμε αυτή τη δουλειά για να αμοιβόμαστε και τα λοιπά. Σαν αν ήθελες να κάνεις αν κάτι δικό χρήματα, σου. Αν είχα χρήματα, πέντε μου ξέρεις τι έκανα. Αν είχα πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Θα ήθελα να στείλω όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι μας κυβερνούν και όλους αυτούς που δεν ξέρω τι σκέφτονται, τι έχουν μέσα στο κεφάλι τους, τι είναι αυτό που τους απασχολεί πραγματικά. Θα ήθελα όλους μαζί όμως ομαδικά να τους στείλω σε μια πολύ βαθιά ψυχοθεραπεία. Να είναι παράφρονες. Λίγο να συντονιστούν, ναι, να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτα με τον εαυτό τους και μετά με αυτό που έχουν να διαχειριστούν, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τίποτα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Αν είχα πάρα πολλά χρήματα λοιπόν, όλους μαζί σούπιτους, όλους, ανεξαρτήτως κομμάτων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλους, Έλληνες, Γερμανούς, όλους αυτούς. Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε είναι μία τρέλα. Όλους μαζί τους έστελνα για ψυχοθεραπεία. Πας και βρούμε μια άκρη, γιατί δεν υπάρχει.
Δεν έχουμε ηγέτες, αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχουμε ηγέτες να λάβουν αποφάσεις και. Δεν έχουμε ζούμε... και. Δεν έχουμε, όχι μόνο δεν έχουμε ηγέτες από άποψη ικανοτήτων, δεν έχουμε και ανθρώπους που να ενδιαφέρονται πραγματικά για το καλό του τόπου και του λαού. Αυτού του λαού. Ό,τι περνάει από το χέρι του, εγώ δεν λέω ότι μπορούν να κάνουν θαύματα. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Αλλά εδώ που φτάσαμε, δεν μπορεί να μην μπορεί να γίνει τίποτα, ρε παιδιά. Είναι όλα προαποφασισμένα. Δεν μπορεί να μην μπορεί να γίνει τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Το μόνο που κάνουν είναι να μας φοβίζουν. Ότι θα σου κόψω αυτό, θα σου κόψω το άλλο, θα σου... με στρατηγική. Αυτό αφορά όλους. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Έλληνας αντέξει. Τώρα θα τι άλλο να φοβηθούμε, μας τα έχουν κόψει όλα, τι άλλο μπορούμε να μας κόψουν. Εμείς, σε ό,τι και να γίνει, θα επιβιώσουμε. Θα τον βρούμε τον τρόπο μας. Είμαστε και καλλιτέχνες. Θα τον βρούμε τον τρόπο μας. Θα επιβιώσουμε. Γνωρίζω ότι είσαι πολύ γλυκά τζουτζουτζουτζου, το ξέρω. Σε ποιο γλυκό δεν μπορείς να αντισταθείς, για πες. Στον κορνέ του Κωνσταντινίδη. Ω, Παναγία. Τι κορνέ. Τρελαίνομαι με αυτά τα κορνέ του Κωνσταντινίδη, τρελαίνομαι. Άλλο. Τρίγωνα, Ελληνίδη. Ναι, άλλες και... Αυτά, ναι. Αυτά, τα δύο είναι. Εγώ δεν είμαι της σοκολάτας, είμαι της κρέμας. Μαγειρεύεις. Ναι, μαγειρεύω. Και μ' αρέσει και πολύ. Αλλά να έχεις χρόνο, όχι να καίγεσαι από δουλειά και να έχεις περιορισμένο χρόνο. Και να λες θα πρέπει να μαγειρέψω και για 10 άτομα. Αυτό είναι τρέλα. Να είμαι χαλαρή και να έχω χρόνο, μπαίνω στην κουζίνα και φτιάχνω ό,τι μου κατέβει. Θα βάλω αυτό, συνδυασμούς. Βγαίνουν αριστουργηματικά πράγματα και υπάρχουν φορές που δεν μπορώ να τα επαναλάβω γιατί δεν θυμάμαι τι έχω βάλει. Λέει ότι οι καλοί ηθοποιοί πάντα μαγειρεύουν υπέροχα. Α, ναι. Το έλεγε η Λίκη Μπουγιουκλάκη. Α, αυτό. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ότι ο καλός ηθοποιός φαίνεται στο κρεβάτι του. Έμεινες. Η Καρέζη έλεγε ότι άμα δεν τρέχει εδώ, άμα δεν τρέχει εδώ, ναι. Εδώ και εδώ, δεν τρέχει τίποτα. Σ' αγαπάω. Γλυκά φιλάκια από μένα και το σοφάκι. Το αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήταν μαζί μου. Αγάπη μου, εγώ. Να είσαι καλά.